Έχουν διαφορά ρε, οι δύο προπονητές. Στόπα, κάτι βρωμάει. Γιατί εδώ το διάγραμμα το έχουμε καλύψει σε μεγάλο σημείο, σε μεγάλη έκταση. Και βρίσκω εδώ κάποιο πρόβλημα. Αυτά τα 15 βόλτ εδώ δεν υπάρχουν. Και είναι άσχετα από τα 45 που λείπουν. Αυτό με προβληματίζει πολύ. Θέλω να δω αυτό το πυκνωτή. Αυτό είναι ok ο πυκνωτής εδώ. Τον έχω μετρήσει. Στο πάνω κύκλωμα έχουμε εδώ ένα πρόβλημα και έχουμε και εδώ ένα πρόβλημα. Αυτή ουσιαστικά είναι όλη η τροφοδοσία του ενισχυτή. Τι νόημα έχει να προχωρήσουμε παρακάτω? Σχεδόν κανένα. Γιατί έχουμε πάρει λάθος τάσεις ήδη. Εγώ. Εδώ πιάνω κάτι τρελό πάντως. Είναι πολύ ύποπτο. 30 φορές πάνω η τάση. Εδώ. Εδώ κάτι είναι. Τα λεντάκια πολύ πιθανό να παίρνουν από εκεί, από τα σύγκλιν 15, αλλά σίγουρα παίρνουν το προενισχυτικό του. Footage λέει εδώ input. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να σου βγάζει τέτοιο θόρυβο όταν λείπει αυτή η τάση. Εγώ βλέπω πως είναι το τελικό του. Για τέτοια προβλήματα παρσέρουν τα τελικά. Αυτή η τάση, η συχνότητα που λες. Ναι. Προφανώς το μεγάφωνο φαίνεται σαν κολλημένο. Όχι, δεν το κοίταξε αυτό. Α. Θα δω τα τσεκάρε. Δεν προχώρησε παρακάτω Α, ακόμα. αυτό εδώ. Αν λείπει αυτό εδώ, πολύ πιθανό να έχει υπάρξει πρόβλημα, γιατί βλέπω και εδώ ότι έχει ένα Ναι, εκεί θέμα. ναι, είχε. Ναι, μπορεί να σημαίνει τότε εδώ. Ωραία, εντάξει. Θα το δω και θα σου πω. Λοιπόν, οι πυκνωτές ήταν αυτοί. Εδώ έχει κάτι τριμεράκια που όντως Ναι. κάτι κάνουν. Εδώ, αυτά τα δύο. Πήγαινε να λαχτούν, έπρεπε να βγουν τα καπάκια. Ειδικά στον έναν ή να ανοιχτεί και από κάτω. Να διαμάνει και από κάτω, είσαι πιο Έχεις βλέπει την πρόσβαση. πλακέτα από Ναι. κάτω. Αυτό. Λαχτήκαν αυτοί οι δύο. Στην ουσία αυτό είχε το πρόβλημα. Αυτό εδώ ο πυκνωτής. Αλλά καλού κακού σου άλλαξε και αυτό να είναι. Και σου έβαλα και μεγαλύτερη τιμή σε βολτ για να είναι πιο άνετο. Νομίζω ότι αυτή που σου έβαλα είναι στα 50. Ναι, είναι στα 50. Και εγώ σου έβαλα στα 63 βολτ. Ωραία. Το κλείνουμε. Ναι. Να μετρήσει λέει ακρόαση του 106 που εκεί μέσα δεν μπαίνει ούτε κβαντικό σένσορ να είχα δεν μπαίνει εκεί μέσα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να έχουμε 5 μιλιβόλτ. Η R 114 είναι. Αυτές τις κορυφές που βλέπεις είναι πρίμα. Και Κοίταξε τες. αυτό το dive που κάνει δεν το ξέρω τα πρίμα. Και το, στη μέση είναι τα μεσαία. Τα μεσαία, ναι. Να τα δώσει δηλαδή. Τα μεσαία λειτουργούν σαν γενική ένταση. Okay. Και δίνει μια ψευδέστηση. Ανέβει όλη. Επίσης.